Θα πάρετε την εντολή να ξανακλείσετε. Αναγκαστήκαμε, επειδή δεν μας ακούει κανείς, πανελλαδικά, έχουμε βγάλει ψήφισμα για 31 Ιανουαρίου, να κάνουμε μια ήσυχη διαμαρτυρία όλα τα λεωφορεία, όλων των πόλεων, όλων των νομών της Ελλάδος. Το ψήφισμά μας είναι για τα αιτήματα που έχουμε, που δυστυχώς δεν τα παραλαμβάνει κανένας ούτε από το Υπουργείο Τουρισμού, ούτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουμε θέματα επιβίωσης πλέον στα τουριστικά γραφεία. Και μάλιστα θέλω να τονίσω εδώ ότι δεν είναι μόνο τα τουριστικά γραφεία που έχουν λεωφορεία. Είναι τουριστικά γραφεία που δεν έχουν λεωφορεία και είναι και ΤΕΟΜ, οι ιδιοκτήτες λεωφορείων που δεν έχουν τουριστικό γραφείο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις, δεν έχουμε πάρει αποζημιώσεις. Μας είχαν βάλει από το 2020 το Φεβρουάριο 65% πληρότητα όταν βγήκαμε από την καραντίνα, η οποία έπρεπε να αποζημιωθεί για τις υπόλοιπες θέσεις, το υπόλοιπο ποσοστό. Αποζημιώθηκε μόνο Ιούλιος-Αύγουστος του 20 και από τότε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Οι ακυρώσεις των οργανωμένων ταξιδιών αλλά και των μεμονωμένων και οι απλές μεταφορές ακυρώνονται η μία μετά την άλλη. Είχαμε βάουτσερ στα χέρια μας και κάποιοι συνάδελφοι που ασχολούνταν με σχολικές εκδρομές. Πάρα πολλά βάουτσερ, μεγάλα ποσά, τα οποία ήταν 18 μήνα, δεν τα ανανεώσανε. Άρα υπάρχει θέμα, δεν μπορούν να δώσουν τα χρήματα αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν υπάρχουν έσοδα μέσα στα γραφεία. Δεν κινούνται τα λεωφορεία, είναι ακινητοποιημένα. Πριν τα τέλη Δεκεμβρίου, πριν τα Χριστούγεννα, μέχρι τελευταία στιγμή, μαλώναμε, δεν θα πω συζητούσαμε, μαλώναμε με την κυβέρνηση ότι θα πρέπει τα τέλη κυκλοφορίας να μειωθούν, γιατί οι δρόμοι που έπρεπε να προπληρώσουμε αφού θα χρησιμοποιήσουμε, δεν τους χρησιμοποιήσαμε ποτέ. Δεν κάναμε εκδρομές, δεν κάναμε μετακινήσεις. Από 595 ευρώ που πληρώναμε τέλη κυκλοφορίας, μας το κάναν 300. Αυτό το 300 εμείς ετούμαστε, πλέον απαιτούμε, δεν ετούμαστε, να γίνει 300 όπως είναι και στα υπεραστικά λεωφορεία. Τον ίδιο δρόμο χρησιμοποιούμε, τα ίδια χιλιόμετρα κάνουμε, τα ίδια διόδια περνάμε. Δεν μπορεί δηλαδή στα υπεραστικά να είναι 300 και στα τουριστικά να είναι 600 ευρώ σχεδόν. Υπάρχει θέμα με τα λειτουργικά έξοδα του γραφείου. Όταν δεν υπάρχουν έσοδα, πώς θα πληρωθούν? Ενίκια, τηλέφωνα, ρεύματα. Πρέπει να μπει αναστολή των υπαλλήλων πάλι. Δεν γίνεται να μου απαγορεύεις να απολύσω έναν υπάλληλο, όταν εγώ αυτόν τον υπάλληλο δεν μπορώ να τον πληρώσω και δεν μπορώ να πληρώσω και τα ένσημά του. Μηδέν στήριξη σε όλο αυτό. Στέλνουμε τα αιτήματά μας τόσο καιρό και κανένας δεν τα παραλαμβάνει. Γι' αυτό και σας είπα ότι στις 31 Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, συγγνώμη, συγχωρέστε με, 31 Ιανουαρίου, θα συγκεντρωθούμε πανελλαδικά όλα τα τουριστικά λεωφορεία στην πόλη τους ο κάθε ένας, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα φέρει από την Πτολεμαΐδα στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν πετρέλαια, δεν υπάρχουν χρήματα για πετρέλαια. Άρα ο καθένας θα μείνει στην πόλη του, θα είναι μια διαμαρτυρία ήρεμη, δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε ούτε τη συγκοινωνία, ούτε τους δρόμους, ούτε τους πολίτες, να ενοχλήσουμε, δεν θέλουμε. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε και εμείς εδώ.